Για τα τσιτσίριστα. Ναι. Και πες τι έφτιαξες. Και ήταν και πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μπει κάποιος στο TikTok να δούμε ότι είναι όλα ok μόνο, ναι. Λοιπόν, για να δω εδώ, είμαστε ok το ίντερνετ, ναι, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, για να δω ποια κορίτσια θα μαζευτούν. Καταρχήν, να σας δω. Πω πω παιδιά, είχε ήλιο και τώρα βρέχει. Αλήθεια βρέχει, Μαρία. Ναι. Δεν το πιστεύω αυτόν τον καιρό. Δεν το πιστεύω αυτόν τον καιρό. Λοιπόν. Δες μου λιγάκι αν είναι εντάξει το κορίτσια. Περιμένω ένα σχόλιο εδώ. Όμορφο, ωραίο. Από τα καλά, τα όμορφα, τα ζουμερά, τα δικά μας. Ξέρετε, καλησπέρα Κατερινάκη, λέει η Πόπη. Εντάξει, δουλεύουν όλα. Αφού έγραψε η Πόπη Κυριακίδου, είμαστε ok στα πάντα. Σε όλα. Λοιπόν, πες μου τι γίνεται με το TikTok. Μπορείς λίγο να μπεις. Μαριό. Ναι, έχω μπει στη σελίδα. Περίμενε λίγο να δω. Όχι, περίμενε, το ξαναπιάνω γιατί κάτι έγινε. Α, μου γράφουν όλα τα κορίτσια. Ωραία. Μισό λεπτάκι, κορίτσια, γιατί κάναμε μια προσπάθεια εδώ, στο άλλο κινητό. Δεν θα τα καταφέρω, είμαι σίγουρη. Κάτι έχω κάνει εδώ, live, να το. Πάμε live. Να επιτραπεί. Αποδοχή. Τα έκανα όλα. Τα έκανα όλα σωστά. Λοιπόν, τι κάνουν τα κορίτσια μου. Ξεκινάει σε 2-1. Ξεκίνησε, Μαρία. Ξεκίνησε. Ναι, δες το αν είναι εντάξει. Λοιπόν. Βελτίωση. Είμαστε ok. Ωραία. Λοιπόν, η σύνδεση χάθηκε, λέει. Γιατί όμως. Δεν ξέρω. Θα τα αφήσω εκεί να παίζει μόνο του, δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε ρε κορίτσια να σας πω τον πόνο μου πριν σας δείξω. Όχι πόνο, τα ωραία. Μαρία, πες μου πώς σου φανήκανε τα καλτσουνάκια. Ήτανε πολύ νόστιμα. Λοιπόν, να σας πω και εσάς κορίτσια τι έχω περάσει, όχι περάσει με την καλή έννοια. Λοιπόν, μας έφεραν χόρτα η Θεία Ζαχαρένια από την Κρήτη, έτσι τη λέμε, Θεία Ζαχαρένια τη λέμε. Από αυτές τις ωραίες κυρίες γιαγιάδες που όταν είχα κατέβει στην Κρήτη τις αγάπησα και με αγαπήσανε και μαζί τους έμαθα πολλά ωραία πράγματα, γιατί μου άρεσε να μάθω τότε. Μια τρελή που έτρεχε στα χωριά και έκανε παρέα μαζί τους. Είναι εντάξει το τέτοιο? Ωραία. Λοιπόν, έγιναν μέλη, λέει Μαρία Νικά και ωραία, τέλεια. Λοιπόν, και ακούστε λοιπόν. Υπάρχουν στην Κρήτη λοιπόν αυτό που λέμε τα τσιτσιριστά χόρτα. Θα αρχίσω να μιλάμε με ορολογίες που τις έχω μάθει και νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Τα τσιτσιριστά λοιπόν χόρτα είναι από τα βουνά, βουνά, μαζεμένα από γυναίκες που ξέρουν, δεν είναι τα χόρτα που παίρνουμε από την αγορά ή οτιδήποτε. Και χθες λοιπόν ο καλός μου, ο Πετρούλης μας, ο κριτικός που έλειπε και μου τα έφερε γιατί έλειπε κάποιες μέρες στην Κρήτη, που θέλω παρεμπιπτόντως να σας πω ότι δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την Κρήτη. Μου γύρισε ο Μορφούλης πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται. Μόλις πάει στην Κρήτη κάτι γίνεται και ομορφαίνει τρελά. Καλησπέρα σαν κορίτσια όλα. Αλήθεια σας λέω, ο Αντρούλης μου είναι μια χαρά, είναι και μου λέει πρέπει να κάνουμε αυτά για να μην χαλάσουν τα τσιριστά. Και αρχίσαμε λοιπόν και κάναμε τα πιτάκια, αν τα ξέρετε, τα καλτσουνάκια. Και βγήκανε φανταστικά, ούτε εγώ το περίμενα, τα έκανα μόνη μου. Λοιπόν, τα κορίτσια είπαν ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε εσείς από τέτοια? Σίγουρα ξέρετε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν που έμαθα στην Κρήτη ήταν το μονοβούλωτο και τα τσιτσιριστά. Ξέρει κανείς τι είναι το μονοβούλωτο? Ξέρεις Μαριό τι είναι? Όχι. Λοιπόν, η κάθε περιοχή στην Ελλάδα, το Βελονάκι, το έχει κάποια δικιά της τοπική ονομασία. Ή στις πλέξεις ή στο Βελονάκι το ίδιο. Ας πούμε στην Κύπρο όταν είχα κατέβει ήταν το Σμιλί. Το Βελονάκι το λέγαμε Σμιλί οι περισσότερες κυρίες. Στην Κρήτη ονομάζουν μονοβούλωτο, ας το πούμε, το άριχτο. Κάπως έτσι. Έχουμε βουβό. Μπράβο, Πόπη Σαριανάκη. Έχετε να μου πείτε από άλλες περιοχές πώς ονομάζονται, από Βόρεια Ελλάδα, από κάποιο νησί. Γράψτε μου, εσείς θέλω να μαθαίνω, μου αρέσουν. Εγώ πάντα στο μονοβούλωτο το έχω κρατήσει, μου αρέσει πολύ. Και τα τσιτσιριστά. Και τα, πώς τα λένε. Με έχει πιάσει βλακία σήμερα. Έχουμε τρελό κέφι εδώ, θέλω να σου πω. Βουβό. Καλώς τα κορίτσια. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Έχουμε μαζευτεί.
Λοιπόν, ό,τι ερώτηση έχετε, γράψε μου, Μαρία, και το κινητό στο TikTok, αν μπορείς. Μέσα, γράψε σχόλιο. Ό,τι ερωτήσεις έχεις στο TikTok μου, το κάνετε. Εγώ στο Facebook θα κοιτάω από εδώ και από εδώ είναι το TikTok και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όποιος ανησυχεί για τη σελίδα μας στο Instagram, να το αναφέρω και αυτό, μέσω δικηγόρου έχει γίνει κάποιες διαδικασίες, γιατί η σελίδα μας είχε κάποιο χακάρισμα, παρακαλώ. Κάποιοι ενδιαφερθήκαν πάρα πολύ για την ομάδα μας. Βουβό και εδώ το λέμε, Γεωργία Βλάχου. Τσιγαριαστά χόρτα, μπράβο, ναι, τα τσιτσιριστά. Τα κάνω σε πιτάκια μικρά. Πώς είπα ότι λέγονται αυτά, Μαρία? Τσιτσιριστά και τα πιτάκια, πώς τα λέμε? Καλτσούνια. Καλτσούνια, κυρία Μαρουέλα, το λέω συνέχεια, το ξέρατε. Αυτά έκανα, χρειαστά καλτσούνια, λοιπόν. Και ήτανε κουκλιά. Μόνο να σας πω ότι ο Πέτρος έφαγε 10 στην καθησιά του. Πώς τα κατάφερε αυτός ο άτιμος, πώς τα κατάφερε. Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρα από Κερατσίνη, το σπετσοφάι το ξέρεις, κάτι ξέρω Μαρία, γράψτε μου και εσείς, ας μιλήσουμε σήμερα για φαγητά. Λοιπόν, σας γράφω το κινητό, το τηλέφωνο του μαγαζιού 212 10 59 52. Τσιγκελάκι, λέει η γιαγιά μου, σωστά, και το τσιγκελάκι είναι ωραίο, το έχω ακούσει. Και κάτι έχουν και σε κάποια νησιά, τα έχουν διαφορετικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα όμορφα, τα ωραία, τα δικά μας, γιατί έχω πολύ ωραία πράγματα να σας δείξω και είπαμε φέτος ότι θα καθίσουμε να παίξουμε σε αυτό το live. Μαρία, να ξεκινήσω καταρχήν να πω το βίντεο που θα... Τσιγαρέλι στην Κέρκυρα. Το τσιγαρέλι τι είναι? Δεν είναι επιλεκτική, φαγητό. Φαντάζομαι, μεγάλες. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, να σας πω τη Δευτέρα, γιατί ρωτήσατε πολύ για αυτή την μπλούζα, για αυτή την μπλούζα που μου την είπατε κάποιοι ότι έχει πολύ μεγάλη τρύπα λίγο μπροστά και τα λοιπά, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι έτσι, ούτε η φωτογραφία έχει βγει όπως πρέπει. Πού είναι η φίλη μου η Ιζαμπέλα? Έχει βγει από μένα. Πού είναι η φίλη μου η Ιζαμπέλα? Λοιπόν, τη Δευτέρα λοιπόν στο YouTube που εσείς θα κάνετε γραφή, δεν ξεχνάμε, πατάμε εκεί το κουδουνάκι στο YouTube, το κουδουνάκι, για να τα λέμε κάθε εβδομάδα μαζί. Μην το ξεχνάτε, θέλω εγγραφές, θέλω να κάνουμε χαμό. Φαγητό με λάχανο, διάφορα. Παιδιά, μας βλέπω σήμερα, έτσι που άρχισε και η βροχή μετά τη ζέστη, αρχίζουμε να μαγειρεύουμε τώρα σε λίγο όλοι μαζί. Και η δικιά μου γιαγιά τσιγκελάκι το έλεγε, μ' αρέσει και το τσιγκελάκι. Έλα παιδιά, είναι ωραίες αυτά, είναι ωραία. Είναι ωραία αυτά τα... Από όσο λούκι μπορώ... Δύο, δώδεκα, δέκα, το έγραψε η Μαρία, ωραία. Λοιπόν, κοινοποιήστε αν θέλετε και το live στο TikTok, αν εσείς θέλετε και με αγαπάτε και το θέλετε, αν και είναι και το πρώτο, δεύτερο, δεν θυμάμαι που κάνουμε live. Λοιπόν, πάμε, τη Δευτέρα ανεβαίνει στο YouTube της Χάντιμπραντ, θα δείτε την Ιζαμπέλα, καταρχήν, πρώτη και καλύτερη, την ξέρετε την Ιζαμπέλα? Και εμένα. Να πλέκουμε μια ωραία μπλούζα, πανεύκολη και ωραία. Αυτή εδώ το όμορφο κουκλί. Λοιπόν, σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι που θα μπορείτε όλοι να το κάνετε, να μην δυσκολευτείτε. Να πέφτει ωραία. Ψάξαμε και βρήκαμε το πιο ωραίο νήμα για να σταθεί, να μην είναι ούτε πολύ λεπτό, γιατί τα μπαβακερά συνήθως γλύφουν το σώμα και αυτό δεν σας αρέσει. Να έχει και μανικάκι μαζί για να πέφτει μέχρι τον αγκώνα, που το θέλατε πολλές έτσι για να κρύβει κάποια πράγματα. Αλλά, κυρία Κατερίνα, δες εδώ. Ξενία Γιαννούλη, τι να δω. Κατερινάκη, τι ώρες θα είσαι αύριο και το Σάββατο στο μαγαζί, έρχομαι από πύργο. Λοιπόν, εσύ θα έρθεις και εγώ θα είμαι εδώ, λογικά. Έχω βίντεο γυρίσματα στο YouTube, αλλά θα έρθεις και να ξέρεις ότι... η Μαρία το γράψει τώρα αυτό. Κάποια Μαρία. Θα έρθεις και θα σε περιμένει ένα ωραίο δώρο εδώ πέρα από τη Μαρία μας. Στη Μαρία μας. Εντάξει, από τη Μαρία που δουλεύει εδώ εννοώ. Λοιπόν, η μπλουζίτσα λοιπόν αυτή, το πιο ωραίο της επάνω της είναι ότι κάτω κάνει μία φάσα, που αυτή η φάσα όπως πέφτει η μπλούζα κρύβει ό,τι εσείς μπορεί να θέλετε. Πάει μέχρι τη μέση του γοφού. Είναι πάρα πολύ ωραία να φορεστεί από μέσα με ένα ωραίο t-shirt, με ένα τοπάκι δηλαδή, ή ίδιου χρώματος ή στο χρώμα του δέρματος. Κανονικό, ρηχτό, ό,τι θέλετε εσείς.
Έχει γίνει με το νήμα το Auris που θα πάω τώρα να το πάρω. Είναι εδώ, Μαρία. Ναι, τώρα το κάνω. Λοιπόν, είναι βαμβάκι με ελάχιστο πολυέστερ για να κάνει αυτά εδώ. Φέρε μου και άλλα χρώματα αν είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι με τεσσάρι βελονάκι. Δεν είναι τα πιο λεπτά νήματα που υπάρχουν σε βαμβακερό για καλοκαίρι. Είναι λίγο πιο κρουστό, όπως λέμε. Και το αποτέλεσμά του είναι φανταστικό. Δεν θα έχει κοψίματα. Θα σας δείξω μέσα στο βίντεο, λοιπόν, τη Δευτέρα που ανεβαίνει ακριβώς πώς μπορείτε να μετρήσετε για το δικό σας σώμα, γιατί αυτό είναι η μαγεία του χειροποίητου, ότι μπορείς να κάνεις ένα ωραίο... Στο TikTok έγινε ομάδα, δεν ξέρω γιατί, δεν θα πρέπει να είναι ομάδα, να το ξέρεις κι αυτό. Θα πρέπει να είναι αλλιώς. Αλλά δεν πειράζει, θα το βρω εγώ μετά. Λοιπόν, το ωραίο σε αυτό, λοιπόν, πως είναι και η μαγεία του χειροποίητου, ότι μπορείς να μετρήσεις επάνω σου, να μετρήσεις, γιατί κάποιοι λέμε υπάρχει το medium, υπάρχει το large, υπάρχει το extra large, υπάρχει το small, εννοείται πάντα αυτό. Το σκεφτόμαστε και το small, αλλά για τα κορίτσια μας, τα μικρά και τα ωραία. Ωραία, λοιπόν, τι γίνεται, λοιπόν. Εδώ, λοιπόν, μπορείς να μετρήσεις ακριβώς το δικό σου σωματότυπο και να βγάλεις όπως το θέλεις να το κάνεις. Δηλαδή, κάποιες έχουμε πιο πολύ πλάτη, κάποιες έχουμε πιο πολύ στήθος, κάποιες θέλουμε να είναι λίγο πιο μακρύ, γιατί ναι, μεν είμαστε medium ή large, αλλά το θέλουμε λίγο πιο μακρύ γιατί είμαστε πιο ψηλές ή είμαστε πιο κοντές. Αυτό είναι και η μαγεία του χειροποίητου. Αυτό ήθελα να πω. Αυτή, λοιπόν, η μπλούζα είναι με βαμβακερό. Θέλω να το δείτε από κοντά. Αυτό είναι το νούμερο large. Που εννοείται γίνεται και πιο μακρύ αν θέλετε, και το πώς θα γίνει θα το δείτε στο βίντεο που θα ανέβει τη Δευτέρα στις 6 ώρα. Είναι πανέμορφη και δεν μπορώ να φανταστεί, είναι χωρίς κοψίματα και πάρα πολύ εύκολη. Υπάρχει σε kit, θέλουμε 7 με 8 κουβαράκια με το βαμβακερό το Auris που είναι με 4, δεν είναι τα πολύ λεπτά βαμβακερά, αυτό θα σκέφτεστε εσείς για να το καταλάβετε πώς είναι. Δείτε τα kit γιατί πραγματικά είναι μια μπλούζα που αξίζει να τη φορέσεις. Και υπάρχει και εδώ το, Μαρία μου κράτησε μου λίγο, ναι. Και υπάρχει εδώ και το medium που το είδατε πάνω στη πέρσα εδώ, δηλαδή για πιο μικρό στήθος και όλα. Δεν έχει γνωρίσει τι θα του λένε, έτοιμη να πάει βόλτα το κορίτσι, βλέπετε. Λοιπόν, που είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά, έχει κάτω για να καταλάβετε η μπλούζα. Κράτησε μου λίγο μαράκι. Κάτω η μπλούζα για να καταλάβετε έχει τη φάσα, η πλέξη δηλαδή εδώ πέρα είναι πλεγμένη οριζόντια και εδώ είναι κάθετα. Κάποιες μου είπατε ότι ανησυχείτε λιγάκι για την τρυπούλα που είναι πιο μεγάλη εδώ. Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τόσο μεγάλη, δεύτερον μπορεί να είναι το χέρι, μπορεί να είναι η φωτογράφηση που έγινε πάνω στο σώμα, καλό σας το κορίτσι. Πάνω στο σώμα της πέρσας. Μπορείτε όμως εδώ, εκεί που θα σηκώνω τα 5 γαϊτανάκια, εσείς να κάνετε 3. Έχουμε το σχεδιάγραμμα για την πλέξη που είναι ένα μονοκόμματο κομμάτι μία πλευρά, ένα μονοκόμματο κομμάτι η άλλη πλευρά. Σηκώνουμε κυκλικά τα μανίκια και κάνουμε τη φάσα κάτω οριζόντια. Το πόσο μακριά ή πόσο κοντή θα είναι θα εξαρτηθεί από τα κομμάτια που θα πλέξουμε μαζί εδώ. Η φάσα μένει σταθερή κάτω, δεν μπορεί να αλλάξει γιατί είναι το σχέδιο τόσο. Μετά θα πάει διπλό που δεν κάνει, καταλαβαίνετε τι λέω. Το σχέδιο είναι 8 σειρές, το σχεδιάγραμμα που σας έχουμε βγάλει για την πλέξη είναι 8 σειρές, που από εκεί και πάνω επαναλαμβάνουμε για να γίνει η μεγάλη φάσα που έχουμε εδώ. Βγάλε μια κουτσατούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Βλέπετε, είναι αυτό εδώ λοιπόν που επαναλαμβάνει. Το χεράκι το σηκώνουμε μετά και είναι πάλι 6 σειρές. Όταν λέω πανεύκολο, πανεύκολο. Προσπαθώ να βρούμε ωραία σχέδια, εύκολα, ανάλαφρα για σας και να μην σας κουράσουνε. Εντάξει, θα κάνουμε και μειώσεις, θα κάνουμε και άλλα, αλλά αυτή την μπλούζα θα μου την κάνετε όλες. Μπορείτε να τη δοκιμάσετε και με το αλκοτόν, το soft, δηλαδή με το αλκοτόν το βαμβακερό και αν θέλετε, γιατί είναι λίγο λεπτό, μπορείτε να το βάλετε διπλό. Αυτό μπορείτε να κάνετε. Δώστε το μου. Περάστε, παιδί μου, περάστε. Τι θέλεις, τι πες μου, εμένα να σου το δώσω. Ποιο κίτρινο, σε ποιο. Αυτό το λεμονί. Ναι. Το λεμονί. Θες να πεις ένα γεια. Έλα να πεις ένα γεια, που μου κάτσε και μου κρύβεσαι. Πες γεια. Γεια. Και πες ποιο κορίτσι είσαι. Είμαι η Χαϊγκουή.
Και πόσα χρόνια σε δώρα είχα βοήσει και πολλά. Και φτιάχνει τσάντες, τις πουλάει, τις μεταπουλάει, δίνει δώρα και όλα αυτά. Μου θα κοκκινήσω, θα κάνω αντίθεση με το κίτρινο. Και έχει και σελίδα στο Instagram και στο Facebook και τώρα παίρνει το λεμονί, το κατενέλα μας, να κάνει μια τσαντάρα από ό,τι κατάλαβα. Θα μου πεις πώς λέγεται η σελίδα μου. Δεν τη θυμάμαι. Highs Bugs. Highs. HK Bugs. Ναι, ναι. HK. Από High Week Kudaxian. Ναι, ναι. HK Bugs. Ωραία. Ψάξτε την άλλη πλήτη. Και αυτή ένα χάνει μπραγγέλι. Ναι. Μόλις τη λύσει τον backpack με τη δερμάτινη πλάτη. Να ταξιδέψει Λονδίνο για μια φοιτητριούλα παγκόσμια πια το χάντρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Λοιπόν, τη ζακέτα λοιπόν και το κλείνω αυτό το θέμα, γιατί έχουμε άλλα πράγματα που είναι και πολύ ωραία και δωράκια και πραγματάκια και ιστορίες κτλ. Τα δεδίδι, ξέρετε, είναι να βάλετε το αλκοτόν, το soft διπλό. Είναι πιο λεπτό. Μπορείτε και λεμισό να το βάλετε έτσι λεπτό, μονό δηλαδή, αλλά να ξέρετε θα είναι πολύ χυτή. Και οι περισσότερες μου ζητάγατε κάτι που να μπορεί να κολακεύει και όχι να είναι πολύ χυτό. Εσείς αποφασίζετε. Ή το ίδιο σχέδιο μπορεί να γίνει και με το metallic thread, το νήμα, να ξέρετε, για τα ρούχα και για τα μαγιό. Απλά πάλι θα είναι πιο χυτό. Ήθελα κάτι που να δείχνει πιο σπορ και πιο όμορφο σε όλες μας. Και να έχει και τα μανικάκια του που μου ζητήσετε, να μην είναι μόνο τυραντάκι, ξέρετε, όλα αυτά. Τι? Ποιο μωρό μου? Όχι, όχι, Μαρία μόνη της πάει. Δεν της είπα εγώ, να το ξέρετε, δεν της είπα εγώ να πάει. Για το μωρό μου. Πάει μόνο, εκπαιδεύτηκε πια. Πες πριν τη σούγκατα με το όπλο. Θα το δείξω το κουμέντο, το έχω. Έχουμε ένα ειδικό μηχάνημα που πιάνουμε τις τσάντες, γιατί τις έχουμε λίγο ψηλά. Και έχω πάρει το μηχάνημα σαν πιστόλι και τις πιάνω τα μαλλιά. Τι περνάνε και αυτά τα παιδιά μαζί μου, ειλικρινά όρισα. Λοιπόν, το επόμενο που θέλω να σας πω, ότι σε λίγο θα ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι με τις τσάντες μας, παρακαλώ. Και δεν μου έχει πει Μαρία τι δώρα θα δίνω. Α, είπα frame, μου φέρες τα μικρά τα frame. Σήμερα λοιπόν, Σούζι Νάσκα, αλκοτόν soft, πολύ απαλό νήμα, τέλειο. Χαίρομαι που το λες και αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, σήμερα θα δοθούν δωράκια μικρά, frame, πορτοφολάκια, οβάλ. Όχι έτοιμα, εσείς θα τα πλέξετε. Σας έχουμε κάνει και καινούργια kit και οβάλ και παραλληλόγραμμα. Δείτε τι ομορφιά που είναι αυτά τα μικρά, δεν ξέρω. Εγώ τα αγαπώ τα μικρά, αυτά τα μικρά, να ανοίγεις τη μεγάλη τσάντα, γιατί κρατάω μεγάλες τσάντες, που αυτή την περίοδο μάλλον με βλέπω να κρατάω τη Δανάη, παιδιά, ενώ κρατάω πάντα δερμάτινες τσάντες, η Δανάη μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σε λίγο λοιπόν αυτά τα μικρά ωραία πορτοφολάκια, που είναι έτσι σε ωραίες συσκευασίες, που θέλεις ελάχιστο νήμα, ακόμα και από νήματα που σας έχουν περισσέψει, εγώ θα δώσω δώρα μέσα από ένα παιχνίδι, γιατί έχω πολύ, πολύ, πολύ όρεξη σήμερα. Κάτι άλλο που θα... Μου πήρατε την τσάντα τη Δανάη, τη χαλάτε. Πού είναι η Δανάη? Δανάη, που είσαι Δανάη, που πήγες Δανάη. Τη Δανάη. Πού είναι η Δανάη? Δανάη. Τόση ώρα μιλάω και περιμένω μια Δανάη. Και η Δανάη δεν έρχεται. Μα μία ώρα που ψάχνω τη Δανάη. Αχ, βρέχει. Λοιπόν. Η Δανάη είναι αυτή, για όποιον έχει μπερδευτεί. Έχουμε άλλη μία Δανάη εδώ στο μαγαζί. Έχουμε ξεκινήσει και δίνουμε τα ονόματα των κοριτσιών. Ωραία, αυτή θα φτιάξετε τελικά. Ναι. Θέλει να δούμε το χρώμα που επιλέξατε. Μόλις τώρα το κορίτσι μας εδώ που θα δείτε. Φέρτε εδώ τα χρώματα να δείξουμε. Φέρτε το ένα πράσινο και ναι. Απ' την άλλη μην πέσετε μόνο. Έλατε την άλλη, να βγείτε κι εσείς. Θα μου τα κρατήσετε θα μου τα κρατήσετε ωραία συνδυασμένα. Έτσι να τα μεταπουλήσουμε στα κορίτσια. Πηγαίνετε λιγάκι πιο κοντά. Θα φτιάξει λοιπόν το μουσταρδί, τέλειο. Το κάπρι, το γλωσσάκι της θα είναι αυτό το χακί, πάρα πολύ ωραίο, και τα χεράκια τα λαδί. Πολύ ωραίο. Και διάλεξε και τη τσαχπινιά εδώ, το πουά. Πες μου στο μικρό σου όνομα. Βάσο. Η Βάσο. Η Βάσο η τσαχπίνα, έτσι τη λέω. Η Βάσο η τσαχπίνα, που μου λέει την άλλη φορά. Θα σου πω. Yeah. Μου λέει λοιπόν, μόλις μπήκε, μου λέει: είμαι, περπατάω, μου λέει και βλέπω το live και είμαι έτοιμη να πέσω. Μου λέει: όχι αυτό το live, το προηγούμενο. Αλλά τώρα ήρθε εδώ. Πες μου, μωρό μου, όμορφο. Πώς δίνετε τα ονόματα στις τσάντες? Πώς δίνουμε, λοιπόν. Έχει αρχίσει και είναι λίγο δυσκολία. Εκεί που καθόμαστε λοιπόν στο e-shop συνήθως στο γραφείο και λέω: ρε παιδιά, πείτε ένα όνομα για αυτήν την ωραία τσάντα. Και πετάνε ιδέες τώρα. Η Ρεγκίνα, ας πούμε, είναι η κοπέλα του Τωρό. Αρχίσαμε και παίρνουμε αυτά πια. Πριν πηγαίναμε πιο με άλλο στυλ. Η Δανάη είναι μια κοπέλα που είναι εδώ και δουλεύει. Και τώρα από εδώ και πέρα αρχίζουμε και έχουμε κάποια θέματα. Την Ειρήνη τη βαφτίσαμε από γιατί ήταν της Αγίας Ειρήνης.
Τι άλλο, έχουμε ένα θέμα πια. Είναι τόσες πολλές που έχουμε θέμα. Αλλά δεν μπορεί να μείνει και χωρίς όνομα οι άμυρες. Πρέπει ένα όμορφο. Και λόγους μπράβο. Κάποιες φορές σκεφτόμαστε να έχουν αρχαίο ελληνικό όνομα. Τα αρχαία ελληνικά ονόματα καμιά φορά στα λατινικά δεν φαίνονται ωραία, αλλά κάποια φαίνονται. Γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η Δανάη και είναι το, αυτό που είδατε πριν, ότι η Βάσο συνδύασε το μουσταρδί με το χακί, το αυτό που είδατε. Η τσάντα αυτή είναι φανταστική, τη βλέπετε εδώ και σε γαλάζιο με φούξια, δεν σας την έχω δείξει. Αχ, έτσι μου έρχεται τώρα με αυτή την τσάντα, παιδιά, είναι πανάλαφρη τσάντα, θέλω να το καταλάβετε. Είναι από τις λίγες που δεν έχουν δερμάτινα στοιχεία, φυλάκια, που δεν έχουν δερμάτινα στοιχεία και μου αρέσει τόσο πολύ. Είναι σε kit. Μην ξεχνάτε και σε βίντεο στο YouTube που τώρα η Βάσο θα πάει να το δει και να αρχίσει το πλέξιμο. Ξεκινάει από εδώ, το λέω άλλη μια φορά, από αυτό εδώ το σημείο ξεκινάει, από το πλάι. Έχω βάλει τα πρώτα γαϊτανάκια, άρα εδώ μπορεί να αλλάξει και το μέγεθος. Να σας πω κάτι, είναι ιδανικό το μέγεθος, μην την αλλάξετε. Και ξεκινάμε και κάνουμε τα ανοίγματα οβάλ από τη μια πλευρά, τελειώνουμε τις σειρές που σας δείχνω, υπάρχει και σχεδιάγραμμα, φτιάχνουμε μετά μισή τσάντα μέχρι εδώ. Δύο ίδια κομμάτια λοιπόν που τα ενώνουμε και έτοιμη η Δανάη και μαζεύει και μέσα, είδατε πως, από εδώ. Έχει τα πλαϊνά, το γάτζο που μπαίνει μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία για καλοκαίρι, να σας πω την αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραία και με ράφια που όπως είδατε ήταν καινούρια, ωραία, χρώματα. Παζουλιά γάλι, θα μας δεις μετά. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν. Βλέπετε, αυτή λοιπόν θα φτιάξει το κορίτσι μου και εσείς θα πάτε τώρα στο YouTube να το δείτε. Λοιπόν, αυτή λέγεται Δανάη. Θέλω να μου πείτε, θυμάται κανείς πώς λέγεται αυτή η τσάντα, γιατί θα αρχίσω να δίνω δώρα. Αρχίζουμε να τρέχουμε. Μην το πείτε αν το θυμάστε. Θυμάται κανείς, γιατί έχει βίντεο στο YouTube, σήμερα θα κάνουμε μάθημα. Θα μου γράψετε από κάτω λοιπόν τι όνομα έχουμε δώσει σε αυτή την όμορφη τσάντα. Να γράψω στο TikTok, να κερδίσω. Καλησπέρα, λέει η Σίση, όραμα. Λοιπόν, για πείτε μου λοιπόν, εγώ θα δώσω frame σήμερα και παραλληλόγραμμα που δεν με φέρανε και, και οβάλ, συγγνώμη. Λοιπόν, περιμένω να δω πόσο θα το γράψετε. Αυτό το frame τα σπάει. Αν με ρωτήσετε, το φρουφρού χεράκι είναι ότι πιο ωραίο μπορείς να κρατήσεις φέτος. Το βρήκανε, το γράψαν τα κορίτσια, ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, Σίση, οράμα στο TikTok, κερδίζεις ένα ωραίο oval frame για σένα πορτοφολάκι. Εντάξει, το βλέπετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Εδώ τα κορίτσια στο... Μα είναι και όνομα και αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Μαρία, λέγε πόσα κορίτσια το γράψαν. Το βρήκατε. Λοιπόν, να πω εγώ λίγα λόγια για την τσάντα. Καταρχήν, ένα frame λίγο διαφορετικό. Έχουμε στο βίντεο της, θα δείτε τον παραλληλόγραμμο πάτο, όπως τον βλέπετε εδώ. Πώς κάνουμε, ανοίγουμε τα κομμάτια, δεν είναι συνεχόμενο και κυκλικό από πάνω. Εντάξει. Και σας δείχνω ένα διαφορετικό τρόπο ακόμα και πώς ράβουμε για να βγει αυτή η ομορφιά. Δείτε το βίντεο και να σας πω και κάτι, γιατί τώρα την είδα έτσι και την πεθύμησα, δηλαδή μ' αρέσει που τη βλέπω, ρε παιδί μου, είναι και με το τρυπολίνο, που το τρυπολίνο είναι νηματάρα, νηματάρα. Κολλάω με το, ξέρετε, έχω πάθει με το TikTok, γράφουν διάφορα και είναι και πολύ και δεν τους περίμενα και γράφουν και διάφορα. Λοιπόν, είναι με το τρυπολίνο. Το τρυπολίνο λοιπόν πλέκεις απίστευτες τσάντες. Είναι πολυπροπυλένιο με μέταξα μέσα. Δεν είναι σκέτο πολυπροπυλένιο. Μαρία, με πώς συντονίζει να βλέπω το TikTok, δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν αυτό, γιατί είναι και με το τρυπολίνο. Δύο τρυπολίνο και με το κάτια, το, αυτό που βάζουμε το χεράκι εσείς από πάνω. Λέμε, βλέπετε, ανοίγει αυτό εδώ. Υπάρχει σε kit. Και πέρα από τα δώρα που θα κάνω τώρα, θα τη βάλω και με έκπτωση 30% παρακαλώ. Το έκανα. Στο e-shop. Το έκανα. Πάρτε μου τώρα τα παιδιά στο e-shop. Θα τους το πω εγώ με το μαλακό. Να τους πω λίγο τι καλά παιδιά που είστε πρώτα. Λοιπόν, εντάξει, 30% θα μπει σε λίγο το κάτια, το frame με το τρυπολίνο. Είναι με το χεράκι το κάτια, όχι με το φρουφρού. Και είναι με 30%.
Λίγο ποιος είναι. Πού είναι το παιδί μου. Εντάξει, είμαστε όλα καλά. Φεύγουν οι παραγγελίες. Ωραία, ετοιμάσου για καινούργιες τώρα. Λοιπόν, κάνουμε live. Λοιπόν, μπες λιγάκι μέσα στο frame το κάτια, το κόκκινο, μόνο σε αυτό το, στα kit frame δηλαδή. Στο κάτια το κόκκινο που είναι κόκκινο, 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 ξέρεις ποιο λέω. Το kit. Και βάλε μου 30% έκπτωση. Το είπα, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Που είναι με τριπολίνο, με δύο τριπολίνο. Τι καλό παιδί, έχει μάθει και τριπολίνο. Φιλάκια. Ναι, γεια, γεια. Λοιπόν, χτυπήστε το αυτό. Και αφού μιλάμε τώρα, λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος θα πάρει το δώρο. Το βρήκατε, λέγεται Κάτια. Το είπα και μόνη μου δηλαδή. Έχουν γράψει πολλές. Μαρία, τα κατεβάζω από πάνω και πάμε. Θα μου πεις νούμερο. Ή θα βλέπω και θα δίνω. Περίμενε. Λοιπόν, Σοφία Τζαφέρη, ένα ωραίο frame oval δώρο για σένα. Αναστασία Καζάκη, ένα ωραίο frame παραλληλόγραμμο για σένα. 8,5 είναι όλα αυτά. Πάμε παρακάτω. Δέσποινα Λιμναίου, ένα ωραίο frame oval για σένα, ό,τι χρώμα θέλεις. Τα frame αυτά υπάρχουν σε 4 χρώματα. Πάμε παρακάτω, έχουμε Ελένη Κοτσαμανίδου, ένα ωραίο παραλληλόγραμμο frame για σένα. 8,5 εκατοστά είναι αυτό. Και πάμε. Μέρι Γκάτι, πρέπει να δώσω το πρώτο δώρο. Εδώ, ένα frame για σένα. Απαντήσαν στο όνομα της τσάντας, να μην τους δώσω δωράκια. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Έφυγε η πρώτη τσάντα. Πάμε να πω κάτι που μπορεί να μην το γνωρίζετε. Αυτά τα frame θα μου θυμηθείτε. Δοκιμάστε τα αν δεν τα έχετε κάνει και θα τρελαθείτε. Είναι μικρά, είναι μεταλλικά, είναι εδώ στη Handibrand σε πάρα πολλά μεγέθη. Εγώ σας δείχνω το μικρό. Μπορείς να κάνεις ένα σωρό θαυματάκια, μικρά. Το άλλο που είναι το ωραίο που έχουμε κάνει με την αγελαδίτσα. Το θέλω και αυτό. Θέλει ελάχιστο νήμα, δηλαδή φανταστείτε ένα νήμα. Σας έχουμε κάνει καινούργια kit που είναι μέσα με το midi cord. Η αγελαδίτσα, κυρία Μάρο, πού είναι? Το μικρό, το frame, το τσαντάκι για τα παιδάκια. Τη αγελαδίτσα λέω. Μα ψάχνω την αγελαδίτσα εγώ τώρα. Το μικρό, το τυγράκι, εντάξει, εδώ είναι το τυγράκι. Λοιπόν, με το midi φανταστείτε σε αυτά τα μικρά frame που πουλούνται εδώ με το κομμάτι και το νήμα είναι 200 γραμμάρια και έχει 3,90 παρακαλώ. Προσέχτε το, είναι 200 γραμμάρια, δεν είναι 90 γραμμάρια, δεν είναι 100 γραμμάρια, είναι 200 γραμμάρια που σημαίνει με τα αντίστοιχα μέτρα του και είναι 3,90, είναι το πιο φθηνό νήμα λεπτό πολυπροπυλενίου που κυκλοφορεί. Ό,τι άλλο βλέπετε, διαβάστε καλά, είναι 90 γραμμάρια, είναι 70 γραμμάρια, τα μέτρα είναι τα μισά και πιο κάτω, μπορεί να κάνουν λιγότερο, αλλά 3,90 είναι τα 200 γραμμάρια εδώ που αν τα βάλετε επί δύο είναι πιο φθηνά από αυτά που βλέπετε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Αυτά τα frame λοιπόν τα μικρούλια, υπάρχει βίντεο, εύκολα το κάνετε κι εσείς. Καταρχήν μπορεί να σταματήσουμε. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει ένα οβάλ μικρό πάτο εδώ. Δεν έχεις καταφέρει να το κάνεις, Χριστίνα Καρά, θα σε μαλώσω. Γεια σου. Με κοιτάει το κορίτσι που μπήκε. Λοιπόν, εντάξει, ήταν το Κάτια. Το αφήνω στην άκρη. Μπήκε με 30% τώρα. Είναι με νήμα τριπολίνο. Μόνο για το νήμα τριπολίνο, παιδιά. Μόνο. Πρέπει να το πάρετε. Δεύτερον, να σας πω τα χεράκια Κάτια αυτά. Τα μεταλλικά εννοώ, το μεταλλικό frame κυκλοφορεί και με χεράκι εδώ στη Handibrand και χωρίς χεράκια. Δηλαδή, μπορείτε να το αγοράσετε μεμονωμένα, εδώ, σε 4 χρώματα, χωρίς χεράκι πάνω. Έχει τα θυλάκια, βλέπετε, που εμείς μπορούμε να επιλέξετε μάλλον εσείς τι χεράκι θέλετε να μπει. Υπάρχει ας πούμε το μπόνι, το μακρύ χεράκι που είναι στρατιωτάκι και πιάνει από εδώ. Μπορεί να μπει αλυσίδα, μπορεί να μπει κοντό χεράκι όπως έχουμε βάλει εδώ. Να το έχουμε πιάσει εμείς και μας το ζητάτε και το βάζουμε. Είναι το χεράκι κάτι που έχει φελό μέσα για να ξέρετε. Εδώ. Να το. Και είναι φανταστικό. Μπορεί να μπει πιο μακρύ χεράκι αν θέλετε ακόμα. Μπορούν να μπουν τα φρουφρού χεράκια που αν μου έφερνε μερικά η Μαρία θα έλεγα μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω και φρουφρού χεράκια δώρο. Λοιπόν, το φρουφρού χεράκι είναι λοιπόν αυτά που είναι χωρίς
τίποτα επάνω και τα βρίσκεται μέσα στα μεταλλικά frame και είναι 27,5 το μέγεθος, δηλαδή είναι ένα μεγάλο frame για να κάνεις μια ωραία τσάντα, μεγάλη, μπορείς να την κάνεις και μακριά αρκετά κάτω και εντυπωσιακή τσάντα. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Ακόμα γελάμε το TikTok, να ξέρεις. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, πάμε λίγο. Τα frame, τα χεράκια, παιδιά, είναι μία πρωτοπορία για μας. Δηλαδή, κοιτάξτε, έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει φρουφρού και έχει από κάτω το στρατιωτάκι που κουμπώνει εκεί που θέλεις. Μπαίνει εδώ, δηλαδή. Να το. Βλέπετε? Και κλείνει εκεί που θέλετε. Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, το έχουμε κάνει και εδώ. Το έχουμε, βλέπετε, έχει μπει επάνω στο σκέτο frame. Δεύτερον, αυτά υπάρχουν με κοκάλινα χεράκια, αν θέλετε. Τα φέραμε. Που είναι ξύλινο χεράκι και κοκάλινο. Δηλαδή, εδώ δεν βγαίνει, αλλά μπορεί να το πάρεις σκέτο και να βάλεις εσύ. Εδώ είναι με το ξύλινο χεράκι, το κλασικό, το όμορφο, το κόκκινο. Εδώ είναι με μπαμπού χεράκι που είναι περασμένο επάνω. Κατερίνα, κέρδισα πρώτη φορά στη ζωή μου, κερδίζω κάτι, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Μαρή, για την παρέα που κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι με το κοκάλινο χεράκι και υπάρχει και σε διάφανο που θα μας το φέρει τώρα η Μαρία. Άρα, επιλέγετε ή τα σκέτα ή με τα... Α, υπάρχει και το φυσικό, μπράβο. Και το φυσικό, το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα μαζί. Φυσικό ξύλινο χεράκι. Βλέπετε? Τώρα έχει προστατευτικό για το ξύλο. Το μπαμπού το χεράκι. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Όλα αυτά είναι 27. Διάφανο, για να μην σας δεσμεύει πουθενά. Το διάφανο χεράκι. Το μαύρο μπαμπού και το ξύλο. Και φυσικά αυτά που σας έδειξα πριν, χωρίς να έχει επάνω χεράκι. Για να μπορεί να είναι μακρύ, γιατί πολλές δεν θέλετε τα κοντά χεράκια. Ή κάποιες θέλετε το κοντό χεράκι, αλλά να βάλετε και μακρύ. Και αυτό γίνεται να κάνετε, να ξέρετε. Και αυτό γίνεται. Άρα, ή τα σκέτα λοιπόν, δώστε μου στα χέρια μου λίγο ρε Μαρή. Μπείτε στα frame και θα καταλάβετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Αυτό είναι για μεγάλη τσάντα. Σκέτα λοιπόν, ή που βάζουμε εμείς χεράκι, δερμάτινο ή αλυσίδα, όποιο σας αρέσει, από το μπόνι, από το φρουφρού, από το... ποιο άλλο, το κάτια, όποιο χεράκι. Μπορεί να μπει ρυθμιζόμενο χεράκι, άμα θέλετε. Ναι, κοκάλινα αλυσίδα. Και υπάρχουν και αυτά που έχουν επάνω από μόνα τους το χεράκι. Αυτά όλα γίνονται κάτια frame. Εμείς τώρα με 30% βάλαμε το frame που είναι τα σκέτα frame αυτά που έχουν επάνω το χεράκι κάτια το κοντό. Ήταν η μούσα της πλεκτικής στην αρχή. Σωστά, κλωθώ. Όλγα Παπαμιχαήλ, σωστά το είπες. Κράτησέ μου λιγάκι, Μαριό μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγα, μη μου τα παίρνετε, μη μου τα παίρνετε, μη μου τα παίρνετε, σας παρακαλώ, τα θέλω. Τα frame, τα θέλω εδώ. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε πάντα το frame, τα κλικλάκ που γίνονται αυτά τα ωραία τσαντάκια. Κοιτάξτε, είναι το χαρτάκι, εδώ. Να. Βλέπετε που έχει το frame μέσα, και αυτό έχει γίνει βιντεάκι, το θυμάστε. Να το. Μου αρέσει πολύ το μπορντό χεράκι, πιο ωραία ένα μπορντό, το φρουφρού. Δεν ξέρω ποιο λες, Ρένα μου. Λοιπόν, είναι λοιπόν με την πύλια τα frame εδώ που είναι τα 16, βλέπετε, και έχουμε κάνει και αυτό εδώ το ζωάκι. Αυτό είναι πάλι με νήμα αμιγκουρούμι, δείτε πάλι το βίντεο και υπάρχει σε kit. Όλες οι τσάντες που σας δείχνω είναι σε kit. Όπως είπα πριν, θέλω να δώσω χεράκια, δώστε μου λιγάκι, τα φρουφρού σε δώρο. Πάμε να δούμε ποιος θα γράψει ωραίες ομορφιές. Το χεράκι αυτό θα το χαρείτε σε οποιοδήποτε τσαντάκι. Είναι ιδιαίτερο, δείτε και το λευκό. Κλείνει μόνο το είπαμε, δείτε λιγάκι. Δείτε ένα χεράκι ωραίο, να κρατήσει μια τσάντα από κάτω με ψάθα. Βλέπετε. Το frame με την πύλια, ε. Να το φτιάξεις. Υπάρχει το τυγράκι και το κουνελάκι, σωστά δεν λέω. Όχι. Άλλο έχω δείξει εδώ, δεν είναι αυτό που έχω δείξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Ακούστε, δηλαδή εγώ το κράταγα, αυτό είναι μαζί με το χεράκι το χιαστή. Έχει θυλάκια εδώ, αν δείτε, και μπαίνει. Και το κρατάς εδώ. Πάμε λιγάκι να δω πού θα δώσω με ράφια να βάλω του λαβέντρα και βέβαια. Η ράφια και τα frame, μικρό ή μεγάλο, είναι μία επτασία.
είναι ο πιο ωραίος συνδυασμός που μπορείς να κάνεις. Η ράφια γενικά είναι λατρεμένη. Αν είναι κιόλας καλή, καλή ράφια, που τώρα μιλάω για ράφια και δεν έχω ράφια, να την ξαναδείξω. Τζιβιτζιλιάρικα, Μαρίνα Χαραλαμπίδης, δεν ξέρω τι εννοείς, πάρε ένα ωραίο, φρουφρού χεράκι για σένα, ό,τι χρώμα θέλεις. Λοιπόν, και Σούζι Νάσκα, ένα ωραίο φρουφρού χεράκι για σένα, αφού το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει, να μου το βάλεις σε ένα φανταστικό ωραίο τσαντάκι. Κανονίστε, θέλω ωραίες ομορφιές. Πάμε λοιπόν να μου πείτε τώρα, Μαρία, θέλω το ράφια, λέω. Τι λες κι εσύ? Και μετά θέλω, γιατί δεν έχω ξεχάσει μια ερώτηση, θέλω να μιλήσουμε για το χοντρό, το κορδόνι, το Bobby Rope, γιατί μου το ζητήσατε σε πολλά μηνύματα φέτος και θα μας τρελάνεις, κορίτσι. Μέρι, κάτι τώρα, δίνω κι άλλα δώρα. Φέρτε μου τη ράφια. Η ράφια λοιπόν μπορεί να μπει στα πάντα. Μπορεί να μπει σε frame, μπορεί να μπει σε ωραίο, αν το είδατε, ένα τσαντάκι που ανεβάσαμε με πέρλες, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ωραία, φέρε μερικά, δεν πειράζει. Η ράφια είναι ένα χόρτο που τώρα ήρθε κιόλας, ήρθε ποσότητα εννοώ, και, γιατί μας είχαν εξαντληθεί, τα φάγαμε όλα παιδιά, δηλαδή πριν μπει το καλοκαίρι η ράφια είχε εξαντληθεί. Και όταν λέμε ότι φέρνουμε ποσότητα, φέρνουμε ποσότητα. Για φέρτα όλα όπως είναι εδώ. Εσύ, κράτα τα όλα. Και το άλλο μαζί. Όλα μαζί. Φέρτα. Και φέρε και τον πιστόλι σου, δείξε τι έκανε. Έλα, έλα, βάλτα. Έλα, φέρτα. Έλα. Μαρία, θα σε φύγει. Εγώ σε αγαπάω. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Να το. Είναι το λουλούδι, το μπουκέτο που λέγαμε. Η ομορφιά αυτή που τα κρατάς όλα μαζί και θέλεις να μην τα αφήσεις. Είναι αυτή που λες, θέλω να τα πλέξω όλα. Είναι αυτή που θέλεις να μην ξεφύγεις με τίποτα, να δώσω δωρό. Ήρθανε πολλά χρώματα. Αυτό είπα τώρα, πριν το είπα. Δεν μ' άκουσε, Μαρία, δεν με παρακολουθεί. Μαρία, δεν με αγαπά. Μαρία, δεν με αγαπά καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Δεν μου είπε, Δανάη, ανοιχτό λιλά την νήμα προτείνει. Μπορεί και με μίντι. Μπορεί και με το λιλά που είναι λίγο νου του Κάπρι. Μπορεί και με το κατενέλα που είναι φανταστικό. Αυτό το λιλά αξίζει. Αυτό είναι λιλά. Είναι λιλά, ρε παιδί μου, τέλος. Το λεβάντερ που λέμε, το ωραίο. Λοιπόν, για όσους ανησυχούσαν, ήρθανε τα νήματα, τα ράφια, ξανά ήρθανε. Ρένα Καλύβα, ένα ωραίο frame για σένα. Δεν μπορώ να βλέπω κάποιον να στεναχωριέται. Ορίστε. Ρένα Καλύβα, το είπα. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν, Σούζι Νάσκα, ξέρω ότι είχες κάνει κράτηση για την ράφια, τη βάλαμε σίγουρα, την κρατήσαμε, ήρθαν τα ίδια χρώματα, ήρθε ποσότητα ξανά, ήρθε εδώ για να τη φάμε όλοι και να την μπλέξουμε χιλιόμετρα. Αν θέλετε μεγάλη, γιατί τα τσιλεδάκια είναι 25 γραμμαρίων, αν κάνετε να ξέρετε κάποια εργασία μεγάλη, μπορούμε όταν βάλετε, ξέρω εγώ, τα 5-10 τσιλεδάκια που θέλετε, 15 μπορεί, γιατί κάποιος μου να κάνει κάτι μεγάλο, δεν ξέρω τι, μπορούμε να σας τα τυλίξουμε σε μπομπίνα για να μην είναι κομμένα. Όταν έχετε ποσότητα, δηλαδή από 150 γραμμάρια και πάνω, να το πω έτσι, και αξίζει τον κόπο να το κάνουμε αυτό, για να ξέρετε. Ήρθε λοιπόν η ράφια, για να μην ανησυχείτε, όλα τα χρώματα και παραπάνω, ήρθανε και άλλα χρώματα. Εδώ να ενημερώσω για κάτι άλλο με αυτές τις ωραίες στόφες. Φρίντα Κάλλο. Λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μας δώσαν την άδεια να τα πάρουμε και ταξιδεύουνε. Γιατί κοντεύει να αναστηθεί η Φρίντα, ναι ρε, δεις. Είναι η πρώτη φορά, παρακαλώ, ενώ ψάξανε ποιοι είμαστε, μου το είπανε δηλαδή κιόλας, μου λένε τι τα κάνετε τόσα μέτρα, τι τα θέλετε, και λέω, συγγνώμη, δηλαδή πρώτη φορά μου τυχαίνει, εργοστάσιο και να με ρωτήσει κιόλας τι τα κάνω. Τι τα κάνω ρε παιδιά, τα τρώω, τι θέλω τα κάνω. Λοιπόν, και έρχεται λυψημένη ότι την Τρίτη θα είναι στη Χονδρική. Εκτός από κάτω λέω τώρα και ελπίζω να μην γίνει κάτι στραβό, ξέρω ότι ταξιδεύουν σίγουρα και έρχονται. Αυτό σας λέω μόνο, ναι, προσέχτε πάρα πολύ. Ντίνα Σκλαβενίτη, ένα ωραίο frame για σένα, έτσι γιατί μου γράφει συνέχεια ωραία λόγια. Να το, frame 8,5 εκατοστό. Θα φτιάξουμε τσάντα, για μας δεν έμεινε ούτε κομματάκι τετράγωνο, Φρίντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ η Φρίντα, ήρθε και την πήρε η Σοφία. Α, όχι, εδώ την έχει. Φέρτε, να δείξουμε ποια είναι.
Θα κρατηθεί η σειρά προτεραιότητας, έρχονται μέτρα, αλλά φανταστείτε ότι το εργοστάσιο δεν μου έδωσε και τα μέτρα που ζήτησα. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό, δεν το έχω ξαναζήσει. Είναι ένα πολύ exclusive εργοστάσιο που το δίνει κανονικά σε μεγάλους οίκους μόδας. Τα λέω όλα για να σας εξηγήσω τι γίνεται, μην νομίζετε ότι είναι κάτι άλλο. Και τους φάνηκε περίεργο. Τι κάνετε, μου λέει με αυτά. Δηλαδή, πρώτη φορά με ρωτάνε τι κάνετε. Τα τρώμε, ρε παιδιά, τι τα κάνουμε. Καλά, δεν τους είπα, ρε Μαρία. Τα παίρνουμε κάθε πρωί και τα κοιτάμε. Τους λέω, τα θέλω για... τι να κάνω πια. Καταλάβατε, το εργοστάσιο αυτό δεν δίνει χοντρική, δεν δίνει εμπορεύσιμο προϊόν. Τα δίνει σε οίκους. Και εγώ τους ζήτησα μέτρα τεράστια και τους λέω, τι θα κάνει αυτή εκεί πέρα. Και μου καθυστερήσαμε μέχρι να πάρω την έγκριση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το έχω ξαναζήσει. Η Φρίντα Κάλλο είναι αυτά τα υφάσματα, τα στόφα, για να ξέρετε. Έχουμε σημειώσει τα ονόματα. Προτεραιότητα θα δοθούν. Πότε θα είσαι στο μαγαζί, όλο έρχομαι και δεν σε βλέπω, θα κλείσω ραντεβού. Μαργαρίτα Μπάικουνακ, Μαργαρίτα Μπακάλου, σε περιμένει η Μαρία εδώ. Και η κυρία Μάρο και όλα τα κορίτσια και θα έχεις ένα δώρο από μένα αν πεις το όνομά σου. Εντάξει, Μαρία Μπακάλου, γράψε. Αλλά θα έρθεις εδώ στο κατάστημα. Και θα στείλεις και μήνυμα να είμαι εγώ εδώ. Θα είναι διαθέσιμο και στα καταστήματα που πουλάνε με τα χάντιμπρα. Σε κάποια ναι, σε κάποια όχι. Προτεραιότητα θα είναι όσοι έχουν κάνει κρατήσεις. Καταστήματα ή λιανικές. Δείτε λοιπόν τι θέλετε, κρατήστε τα. Δείτε αν θέλετε για μία τσάντα, θέλετε για δύο, για τρεις, γιατί κάποιος θα το κάνετε και για πώληση των εμπορευμάτων. Το καταλαβαίνω. Να δω... Ναι, και εγώ θέλω να σε δω. Μαργαρίτα μου, και εγώ θέλω. Και εγώ περιμένω, λέει Ελένη Μέγκουλη. Κρατήστε, θα έρθουν. Θα έρθουν, πάντως σας το λέω. Σας έχω φτιάξει με αυτό το ύφασμα, είναι ότι τα πήραμε, δεν ξέρω πώς μου τα δώσανε. Νομίζαν ότι ήμασταν οίκος μόδας, μόνο αυτό θα σας πω. Γιατί βλέπα τις τσάντες στο Instagram και σου λέει κάτι κάνουν αυτοί, είναι κάποιοι ατελιέ. Δεν είμαστε ατελιέ, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, μας τα δώσανε, έρχονται. Λοιπόν, αυτή είναι η στόφα, εντάξει. Από Τρίτη, οι παραγγελίες θα τα ανοίξουμε την πρώτη εφόσον έρθουν πρωί. Θα τα ανοίξουμε και θα μπουν με σειρά προτεραιότητας και σκεφτείτε αν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα που έχετε κλείσει. Πού αλλού θα δώσω δωράκια. Έβαλα 30% την κάτια. Είπες άλλη τσάντα. Α, ναι. Λοιπόν, το Bobby Rope. Ακούστε τι θέλω, γιατί έχω πολλά μηνύματα. Όντως δεν έχεις μαγαζί, κορίτσι μου, η κομμόδα σε έχει, Μαρία, κάτι. Πάλι καλά που το περάσανε για η κομμόδα και μας το δώσανε. Δηλαδή, αυτό δεν το έχω ξανά. Να έχω πληρώσει και μετά να μου έρχονται ερωτήσεις. Αυτό που το πας. Ήμουν έτοιμη να πάω να τα φέρω μόνη μου, ειλικρινά σας μιλάω. Και για να γνωρίζετε, είναι από Ισπανία. Μία από τα καλύτερα εργοστάσια που δίνει σε οίκους μόδος. Τα λέω όλα, δεν με νοιάζει. Το ψάξα πάρα πολύ να το βρω. Δεν κολλάω να αγοράσω τα εμπορεύσιμα, τα έτοιμα, τα εκείνα που βρίσκουμε στην αγορά. Θέλω κάτι ξεχωριστό για όλες σας. Και θα σας έχω κι άλλα που ετοιμάζουμε, κι άλλα πολλά. Λοιπόν, με έχετε ρωτήσει. Ευχαριστώ πολύ, Μέρη Αντωνιάδου. Ένα ωραίο frame για σένα, για όλες τις ομορφιές που γράφεις. Κυρία Μάρο, έχεις να γράψεις πολλά σήμερα. Και μην ακούω παράπονα στο e-shop δεν δίνουμε δωράκια και ότι παλιά δίναμε πιο πολλά και ότι τώρα δεν δίνουμε. Δεν ισχύει. Απλά δίνουμε, είναι από κάποιες παραγγελίες και πάνω. Δηλαδή τώρα στα 20 ευρώ ή στα 30 ευρώ παραγγελία, καταλαβαίνετε το δωράκι δεν μπορεί να είναι μεγάλο. Τη Δευτέρα όμως θα συζητήσω και αυτό, γιατί είδα, τα ακούω όλα, ζω για εσάς, αγαπάω εσάς και θέλω να είστε εσείς ευχαριστημένες. Κάνω ό,τι μπορώ για εσάς. Πραγματικά, δίνουμε δωράκια. Τη Δευτέρα λοιπόν θα κοιτάξω να δω πραγματικά τι άλλο δωράκι μπορώ να δώσουμε για να μένετε όλες. Η Μεξικάνα Φρίντα έρχεται από την Ισπανία. Ναι ρε, ένα που έρχεται. Επιτέλους θα έρθει. Λοιπόν. Κάποιος μου κάνει παραπονή ότι έχουμε αλλάξει τα δωράκια. Ότι δεν είναι έτσι, παιδιά. Είναι όπως πάντα, ήταν από 40-50 ευρώ ένα δωράκι καλό. Γιατί στις μικρές παραγγελίες καταλαβαίνω ότι βάζουν ένα μικρό δωράκι τα παιδιά, αλλά και πάλι. Τι. Και δωρεάν μεταφορικά εννοείται. Είναι δωρεάν τα μεταφορικά σχεδόν για όλα τα kit. Δηλαδή από 30 ευρώ και πάνω παραγγελία είναι δωρεάν τα μεταφορικά. Όχι αντικαταβολή, αλλά αν πληρώσετε με κάρτα ή με PayPal. Ράφιε σε χρυσό χρώμα υπάρχει, ναι. Είναι το χρυσό. Ναι, χρυσό. Φέρτο. Είναι λοιπόν δωρεάν τα μεταφορικά. Θέλω να τα σκεφτείτε όλα αυτά. Και πάλι εγώ τη Δευτέρα θα καθίσω και θα δω τι δώρα δίνουμε και θα ξανασκεφτούμε όλοι μαζί σε ένα meeting τα δωράκια σας. Δεν θέλω παράπονα. Δίνω πολλά δώρα. Ειδικά εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο. Το χρυσό ή ράφια. Χρυσό.
gold, να την πιάσεις και να την μπλέξεις και να γεμίσει χρυσάφι το χέρι σου. Αυτή είναι, να την είναι. Να την η όμορφή μου, μονόχρωμη, ωραία, λαμπερή, δείτε τι πως λαμπερίζει. Δεν σας αλλάζω με τίποτα, έχετε τα πιο ωραία, υπέροχα, φανταστικά υλικά. Κατερίνα Σαρλαλά, ένα ωραίο frame για σένα δώρο. Ελπίζω να μας φτάσει το στόκ που έχουμε. Μας φτάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μου έχετε ζητήσει για φέτος το καλοκαίρι ξανά το Bobby Rope και κάποιες έχετε απορίες. Το Bobby Rope είναι ένα σκηνή χοντρό που μπλέκεται με τα δάχτυλα ή με τον καρπό. Αυτό θα έχετε στο μυαλό σας. Χοντρό, ωραίο νήμα. Αυτό είναι για ανάλαφρες τσάντες που φέτος είναι πάρα πολύ στη μόδα. Και πέρυσι ήτανε και δεν σας πάμε, πέρυσι το κάναμε εμείς μόδα. Δείτε ένα φιστική, ένα λιλά, είναι γεμιστό νήμα, δείτε ένα πράσινο σμαραγδί, έχει πολλά. Ποιο δεν φαίνεται καλέ, Δήμητρα Καβούρα. Δροσούλα Δροσάκη, αύριο θέλω να πάρεις τηλέφωνο, εκτός κι αν ήτανε με έκπτωση το 20% και το 30% αυτό που γράφεις. Και γι' αυτό δεν μπήκε το δώρο. Ωραία. Να το γράφετε κι εσείς. Θα το κοιτάξω εγώ τη Δευτέρα ειλικρινά. Θα το κοιτάξω για να το λύσουμε και αυτό το θέμα. Δεν θέλω παράπονα. Βλέπετε ότι δεν έχω θέμα για τα δώρα. Δίνω άπειρα. Εδώ πέρα θα μπορούσα να μην δίνω τίποτα ή μ' αρέσει και το κάνω. Το ίδιο ισχύει και όλη η πολιτική στο e-shop. Και τα παιδιά το ίδιο. Απλά σας είπα. Είναι από κάποιο ποσό και πάνω και αυτά. Θα το κοιτάξω όμως πάλι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Αυτό λοιπόν το νήμα το Bobby Rope φέτος θα κλέψει καρδιές. Πολλά νέα κορίτσια βλέπουν, μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε αν έχετε αυτό το νήμα. Και εννοείται το έχουμε και μας στέλνουν τις φωτογραφίες που είναι δικές μας, που τις έχουν βρει στο Pinterest στα παλού, από τσάντα ιστορίες και τελικά είναι το δικό μας. Αλλά δεν πειρά, θέλω να πω πελάτες που έχουν πάρει το νήμα μας. Αυτό λοιπόν είναι γεμιστό νήμα, λέγεται σκηνή, πλέκεται με τα δάχτυλα. Και είναι με βελονάκι, αν το κάνεις με βελονάκι, ας το πούμε, θα ήταν με 15 βελονάκι για να καταλάβετε πόσο χοντρό. Και είναι να φτιάξεις αυτόν τον όμορφο φάκελο που έχω κάνει βίντεο με τα δάχτυλα. Αυτός είναι όλος με τα δάχτυλα, το βλέπετε. Ένα κομμάτι, Μαρία μου κάπως βοήθησέ με, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι όλος με τα δάχτυλα, είναι ένας φάκελος που έχει το βίντεο, θα σας τρελάνει πόσο ωραίο είναι, έχει μπει μια φοδρίτσα μετά από μέσα και είναι τη τεχνική όλη, ξεκινάμε και βάζουμε τα πρώτα γαϊτανάκια και ξεκινάμε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πουλιανού Δρόσου Ανθή, ένα ωραίο frame και για σένα, βάλε όποιο απλό νηματάκι έχεις, κάντε μου πορτοφολάκια που είναι όμορφα και ωραία. Λοιπόν, αυτός ο φάκελος λοιπόν σπάει καρδιές. Θέλεις εδώ να είναι πλεκτό, θες να είναι το δερμάτινο. Έχουμε το kit μέσα καταρχήν με το νήμα το Bobby Rope που σας έδειξα πριν. Είναι ό,τι πιο super και elegant και fashion μπορείς να κάνεις. Το νήμα είναι κλεπτισμένο και είναι τύπου βαμβακερό αλλά καιρωμένο λίγο για να το καταλάβετε. Και μπλέκεται με τα δάχτυλα. Έχω κάνει και live, έχω κάνει και ολόκληρο βίντεο γι' αυτό. Ταυτόχρονα το Bobby Rope... Ναι, υπάρχει. Τώρα το είπαμε, έχω βάσω. Αυτό όπως το βλέπεις υπάρχει, ναι, σε kit και υπάρχει και σε βίντεο στο YouTube. Bobby Rope θα το δείτε. XL Rope λέγεται βασικά. Bobby. Το πιο, λέει, εγώ είχα δωράκι στην παραγγελία μου για Κύπρο, αλλά το πιο ωραίο δώρο ήταν η ποιότητα υλικών και η άρτια συσκευασία των προϊόντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα, που το γράφεις αυτό. Προσπαθούμε, είναι ειδικές κούτες που έχουμε βάλει στις παραγγελίες. Είναι χάντιμπρα να παίξω, σκληρές, ωραίες, συσκευασίες ωραίες μέσα όλα. Να έρθεις Αθήνα, Γιώτα, σε περιμένω. Το πρώτο, λοιπόν, έρχεται 9, 10, 11, έκτο, έρχομαι μαθήματα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να έρθω στο κατάστημα και μετά να πάω στο ξενοδοχείο με έξτρα βαλίτσα. Σε περιμένουμε, αγάπη μου γλυκιά. Για να μην σε ξέρω. Λοιπόν, πάμε. Ένας φάκελος, υπάρχει βίντεο. Αναλυτικότατο, θα τρελαθείτε. Από την αγάπη σας για την δουλειά σας και το πλέξιμο μας κάνουν να το αγαπήσουμε πολύ. Ελένη Γεωργιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ωραίο frame oval για σένα, Ελένη Γεωργιάδου. Γιατί είναι πολλά τα ονόματα που είπα σήμερα, γιατί από ό,τι βλέπετε με έχει πιάσει λίγο η βροχούλα, λίγο η ζέστη, λίγο το καλοκαιράκι που έρχεται, όλα αυτά τα νέα ωραία σχέδια που ετοιμάζουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε βίντεο, 4 νέα σχέδια, 4, 4 νέες τσάντες όνειρο που δεν σας δείχνω τίποτα ακόμα, Σαββατοκύριακο όλα αυτά.
Πάμε να δώσουμε δώρα. Λοιπόν, το επόμενο που γίνεται με τον Bobby Rope είναι αυτή εδώ η τσαντάρα. Την κόκκινη την έχω, πράσινη την είχαμε. Δεν θυμάμαι. Α, και αυτή είναι ωραία. Λοιπόν, αυτή λοιπόν υπάρχει και αυτή σε kit. Αυτή έχει γίνει και αυτή βίντεο, καλά δεν λέω? Ναι, ναι. Ωραία. Και είναι η τσάντα με κόμπο μακραμέ. Απλή, όμορφη και ωραία. Θα δείτε στο YouTube μια βιντεάρα με αυτή την τσαντάρα που θα τρελάνει κόσμο και σας δείχνω και τον τρόπο για να κάνετε το χερούλι το συγκεκριμένο. Το πιο εύκολο είναι να σας γίνει μονόχρωμη. Η φόδρα μέσα είναι σουρωτή, πάρα πολύ εύκολα τη φτιάχνετε εσείς. Τη δείχνω και στο βίντεο. Κάτσε να το βγάλω λίγο έξω. Να, εδώ, να, μονόχρωμη. Σκεφτείτε τώρα καλοκαιράκι, καφτάνια, μαύρισμα, super duper τσάντες, για να τις μεταπόλυσε καταστήματα που φτιάχνετε, οτιδήποτε. Είναι το Bobby Rope. Ακούστε με, δείτε το λιγάκι από χοντρά, αυτό το νήμα θα σπάσει τα μία, όπως και πέρυσι. Τσαντάρα τρεις έχω κάνει, Βίβια, ναι, τις έχω δει και είναι θαυμάσιες. Εδώ έχουμε κάνει διχρωμία με γνήματα που περισσέψανε στον κόμπο. Δοκιμάστε για αρχή, αν νομίζετε ότι δυσκολευτείτε. Σήμερα έχεις ιδιαίτερα κέφια. Τα έχω, Μαρίνα, τα έχω, μπάχω, τα έχω, τα έχω. Λοιπόν, έφτιαξε τη τσιριστά χόρτα χθες, μάλλον γι' αυτό. Τι μετά τα χόρτα. Πλάκα κάνω. Ήρθαν τρούλες από την Κρήτη, μπορεί και αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε. Η τσαντούλα λοιπόν αυτή, κάντε τη μονόχρωμη, τα χεράκια είναι πανέμορφα. Θα δείτε πώς κάνουμε μέσα και το χεράκι εδώ. Αυτή η τσάντα, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Που μαζεύουμε από εδώ τα κομμάτια και πώς γυρνάμε το νήμα και πώς γίνεται ο κόμπος. Και μέσα, για να καταλάβετε, έχουμε κάνει σχέδιο καθαρά. Υπάρχει αυτό. Βλέπετε? Σας ευχαριστώ, αγαπημένη, και μόνο που μιλάς τόσο γλυκά μας γλυκένεις την ψυχή και πάλι ευχαριστώ. Πρώτη φορά μου κάνω δώρο, ευχαριστώ. Ελένη Γεωργιάδη, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, αυτό είναι μέσα, είναι η φόδρα, σας τη δείχνω και αυτή πώς θα τη φτιάξετε. Τη βάζουμε μέσα λοιπόν στο πλεχτό και είναι μία τσατάρα. Φέρε μου πάλι ένα νήμα. Είναι το Bobby Rope εδώ. Και θα σας πω και κάτι, θα δώσω και 2-3 δώρα Bobby Rope και θα κλείσουμε, γιατί σε λίγο ξεκινάει μάθημα. Α, και μην ξεχνάμε, θυμίστε, αυτή είναι στις volume bag. Κάντε τη, ακούστε με, ή αυτό ή το φάκελο, όποιο κορίτσι, ούτε βελονάκι θα χρειαστεί, ούτε τίποτα. Διαλέξτε ένα από τα δύο kit και ξεκινήστε να παίζετε. Είναι ό,τι πιο super fashion μπορείτε να κάνετε φέτος. Στο μέγεθος που πρέπει, στην αισθητική που πρέπει, όχι κάτι άλλο που είναι λίγο πιο χοντρά και... Εντάξει, ωραία είναι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, αυτό εδώ την ομορφιά. Κάντε τη, ακούστε με. Ή αυτή που είναι μακραμέ. Πιο εύκολο είναι ο φάκελος για αρχή, το καταλαβαίνετε, με τα δάχτυλα. Τσίκι, 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 τσίκι. Και αυτό εδώ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να σας πω, τα μαθήματα εδώ στη Handybrand ξεκινάνε και μπαίνουν και άλλα τμήματα. Ελάτε και χωρίς ραντεβού. Ο COVID έχει φύγει, είμαστε όλοι άνετοι. Τα μαθήματα είναι άνετα. Θέλω να πάρετε πάλι τηλέφωνο, πάρετε τηλέφωνο. Να σας πω ότι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μπήκανε και πρωινά μαθήματα για να σας προλαβαίνουμε, που θα είναι από τις 11 ως τις 1, κυρία Μάρο. Ναι, ναι. Ωραία. Στα μαθήματα καταρχήν μπορείτε να μάθετε από την τεχνική αμιγκουρού μου που με ρωτάτε. Από τσάντες. Ναι, μεν έχετε το βίντεο, αλλά θέλετε κάτι ακόμα. Ή θέλετε κάποιο δικό σας σχέδιο ή τα ανοίγματα που θα τα κάνετε, να τα βρούμε μαζί. Ή ξεκινάτε τώρα πρώτη φορά. Ένα βελονάκι θα χρειαστεί. Και εγώ έτσι ξεκίνησα. Ένα βελονάκι και ένα νήμα. Άντε και ένα πάτο, γιατί τα έχουμε κάνει πιο εύκολα τα πράγματα για εσάς. Ελάτε στο μάθημα μία ώρα, μία μισή. Καθίστε παραπάνω, θα πείτε το καφεδάκι σας. Είναι δωρεάν το μάθημα. Πληρώνει τα υλικά. Και είναι δωρεάν το μάθημα. Σίγουρα θα συναντήσεις ένα ωραίο ατομάκι που θα σου αρέσει να κάνεις παρέα εδώ μέσα. Δεν γίνεται. Πάντα σε κάποια από τα μαθήματα. Άσε που η ίδια η κυρία Μάρο είναι ένα ατομάκι από μόνη της. Σήμερα γέλαγα μαζί της. Λοιπόν, το λέγεται είναι τα σκάλα εδώ. Μαθαίνεις λοιπόν από αμιγκουρούμι. Από το να κάνεις την μπλούζα πλεκτικής. Από το να κάνεις μία τσάντα. Μόνο μακραμέ δεν γίνεται και δεν γίνεται. Μπορούμε να σας δείξουμε κάποιους κόμπους, γιατί θέλει ειδικό μάθημα που να είναι μόνο τα άτομα για μακραμέ και είναι θεματικά. Που σημαίνει, ξεκίνα. Έλα, πάρε το βελονάκι σου. Δεν έχεις βελονάκι, θα πάρεις τα δικά μας. Θα πάρεις ένα νηματάκι, 3,90, 5,90 ένα νήμα, ένα βελονάκι, 3 ευρώ και ξεκίνα να μπεις σε αυτό το μαγικό κόσμο που θα αγαπήσεις και θα αγαπηθείς.
Γιατί εμείς εδώ είμαστε αγαπησιάρες. Δεν είμαστε όποιες και όποιες. Αγαπιόμαστε πολύ εδώ μέσα με όλους. Λοιπόν, πάμε. Πού θα δώσω λοιπόν δύο ωραία νήματα Bobby Rope. Ό,τι χρώμα θέλετε. Έχω και άλλα χρώματα. Έχω. Υπάρχει και το κόκκινο, υπάρχει και το εκρού. Εδώ. Υπάρχει και το... Θα ρίξω όλα, Μαρία. Φτιάχτω μου. Λοιπόν, πάμε. Και κες και το φαγητό, ε. Αχα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 . Εγώ πια βάζω και μέτρημα, μα έχω αφήσει κατσαρόλα να ξέρω. Βάζω και χρονόμετρο. Και χτυπάει μόνο του. Ελένη Μέγκουλη, ένα ωραίο τέτοιο Bobby Rope για σένα που λες εγώ, ορίστε, να το. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Πάμε σε ένα κορίτσι να δω μηνύματα. Γεωργία Βλάχου, ένα Bobby Rope για σένα και δοκίμασέ το να καταλάβετε τη διαφορά σε νηματάρα. Γεμιστό, ωραίο. Στα κάτω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Σοφία Βαρσακοπούλου, ένα ωραίο δώρο και για σένα Bobby Rope. Έδωσα παραπάνω από δύο. Μαρία, τι κάνω? Λοιπόν. Ελάτε στα μαθήματα, δείτε το πρόγραμμα μέσα και υπολογίστε ότι υπάρχουν και τα πρωινά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11 με 1. Υπάρχουν πάντα απογευματινά και ακόμα και Σάββατο να έρθετε, θέλω να σας πω, γιατί η κυρία Μάρο είναι εδώ, μπορεί να μην είναι οργανωμένο το μάθημα, αλλά μπορεί να κάνουμε μάθημα, αυτό θέλω να εξηγήσω, ειδικά αν έρχεστε από επαρχία. Το προσπαθούμε όσο μπορούμε, εκμεταλλευτείτε το τώρα με τα μαθήματα, το τηλέφωνο είναι 212 10 50 952. Θα παίρνετε τηλέφωνο και θα πάτε το εσωτερικό 2 που είναι για το κατάστημα Φιλαρέτου 70, όχι στη Χονδρική και στο e-shop. Είναι τηλεφωνικό κέντρο που ενώνει όλα μαζί εμάς εδώ και μιλάμε μεταξύ μας και κάνουμε. Λοιπόν, και ελάτε στο μάθημα, χαλαρά και όμορφα. Και θα είμαι και εγώ εδώ σε κάποια. Αν μάθω ότι θα έρθετε, θα είμαι και εγώ. Λοιπόν, σας αγαπώ τρελά, φιλάκια. Πολλά πολλά, πολλά 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 αμέτρητα. Online μαθήματα γίνονται το YouTube προς το παρόν τώρα, γιατί θα καταλαβαίνεις τον COVID γινόταν, αλλά υπάρχουν πολλά σχεδιαγράμματα. Φυσικά υπάρχει άτομο να σε βοηθήσει και τηλεφωνικά και μέσω μηνυμάτων και με video call. Πάρε να ενημερωθείς. Φιλάκια πολλά πολλά, κορίτσια μου. Γεια σας.